Ναι, ναι, όντως έπιασε φωτιά στο σκουρίτο τόπο. Τι πιστεύετε, τι γίνει και πόσες μέρες είναι? Είναι από την Πέμπτη το απόγευμα, 5.30-6 ώρα από βράδυ. Γιατί τώρα το χειμώνα 6 ώρα είναι βράδυ. Δεν πιστεύω ότι έπιασε φωτιά, κάποιος την έβαλε. Έχουμε κυρίσει πάλι στη μέθοδο του 8-10. Δηλαδή... που είχε πιάσει φωτιά ο σκουπιδότοπος της Νεμαίας, τότε βέβαια με λίγα σκουπίδια, διότι ήταν μόνο της Νεμαίας, γιατί θα πούμε και περί αυτού, που είχε πιάσει από μόνος του με βροχή ο σκουπιδότοπος το Φλεβάρι του 10. Μετά έπιασε πάλι ο σκουπιδότοπος τη Μεγάλη Παρασκευή του 8. Τη Μεγάλη Παρασκευή του 8. Ένα βράδυ χειμώνα είχαμε δημοτικό συμβούλιο και έπιασε ο σκουπιδότοπος, ενώ ήταν υπό αποκατάσταση, του κουτσίου. Λοιπόν, είναι βαλτή η φωτιά, ας το καταλάβουν, και είναι βαλτή η φωτιά σε ποια σκουπίδια. Αυτός ο όγκος των σκουπιδιών που υπάρχει εκεί, στο χαδά των δικών μας, είναι 10 φορές περισσότερος από ό,τι μπορεί να παράξει η Νεμαία αυτά τα 4 υπόλοιπα χρόνια που δεν ήμουν εγώ δήμαρχος. Δηλαδή έχουν φέρει και από εδώ. Έχουν φέρει, ήταν εισαγωγή σκουπιδιών από την Κόρινθο, από τη Βόχα, από το Βέλο και δεν ξέρω από πού αλλού. Βλέπω και δήμα και φαίνεται πολύ καπνό πίσω. Βεβαίως φαίνεται, αυτή τη στιγμή δουλεύουν εκεί πάνω 5-6 μηχανήματα και τσάπες, μπολντόζες, τέτοια πράγματα για να μπορέσουμε να τα σταματήσουμε αυτά, διότι πρέπει να είμαστε μια πόλη κανονική, διότι πλέον έχουμε ξεφύγει από την κανονικότητα. Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε ποια είναι εκείνα που πρέπει να τακτοποιήσουμε πρώτα και ποια είναι τα μετά. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Σήμερα έχουμε, μπορώ να πω, επιστρατεύσει και επιστριοφόρα κτλ. Για να αποκαταστήσουμε την κατάσταση αυτή και δεδομένου ότι με τον καινούριο χρόνο όλοι οι χαδά κλείνουν. Υπάρχει μία συζήτηση σήμερα και ήμασταν και πριν από 5 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα την προηγούμενη, με τον Αντιπεριφερειάρχη και συζητήσαμε αυτό το θέμα και των απορριμμάτων τι θα γίνει και πλέον την επόμενη μέρα το απόγευμα είχε καλέσει ο γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για τον εθνικό σχεδιασμό το καινούριο. Αυτά θα τα συζητήσουμε το επόμενο Σάββατο στο Φόδσα και θα δούμε τι θα κάνουμε, ας πούμε, για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Διότι είναι μια ιστορία η οποία διατηρείται χωρίς απόφαση, χωρίς τέλος, χωρίς καμία πρακτική από το 1994, διότι οι κυβερνήσεις φοβόντουσαν να πάρουν αποφάσεις και ακόμα φοβόνται να πάρουν αποφάσεις ποιος και με ποιο τρόπο θα διαχειριστεί τα σκουπίδια.